¿Estás en mucho sculio? Primero me la decía ahora. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς μου είσαστε, καλώς ήρθατε πάλι στο πρώτο βίντεο της σεζόν. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Άργησα να επιστρέψω, πολλές με ψάχνατε και είχατε και δίκιο, αλλά τι έγινε τώρα. Επειδή έρχεται μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σεζόν, είπα το καλοκαίρι να καθίσω να ράξω, να χαλαρώσω, να αφοσιωθώ στον Αλέξανδρο, για να γεμίσω μπαταρίες, να ρουφήξω όσο πιο πολύ Αλέξανδρο μπορώ, γιατί τώρα ξεκινάει παιδικό, οπότε θα τον βλέπω λιγότερο μέσα στην ημέρα. Για να έχω κι εγώ τις μπαταρίες μου γεμάτες και να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά που έρχονται. Έρχονται πάρα πολλές αλλαγές. Έρχεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή, την οποία θα την παρακολουθήσουμε μαζί, λογικά αρχές του επόμενου μήνα. Θα το δείτε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά πλησιάζει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και θα το δούμε μαζί. Είναι κάτι που, σαν διαδικασία, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει η αλλαγή, θα σας αρέσει σίγουρα η διαδικασία. Έρχονται νέα ξεκινήματα για μένα, σχολείο Αλέξανδρος, είμαστε στη φάση της προσαρμογής αυτές τις ημέρες. Σήμερα πήγαμε, καθίσαμε μία ώρα. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η εβδομάδα πολύ έτσι απότομα, ούτε τα νύχια μου δεν έχω προλάβει να πάρω φτιάξω, έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Γενικότερα έχω έτσι μια αγωνία για όλα αυτά που θα έρθουν, όχι άγχος, αλλά έχω αγωνία, έτσι μια περίεργη αίσθηση. Λοιπόν, σήμερα, όπως είδατε, σηκωθήκαμε το πρωί, φάγαμε το πρωινό μας, πήγαμε στο σχολείο, επιστρέψαμε. Τώρα γυρίσαμε, του φτιάξα ένα σνακ. Και αφού έκανα και αυτά που μου είχε συμβουλέψει η παιδίατρος, για μετά τον παιδικό, μπας και γλιτώσουμε καμία ίωση, θα σας τα μεταφέρω, θα σας πω. Και σήμερα η μέρα είναι γεμάτη. Εγώ τώρα θα φύγω, θα πάω για μια φωτογράφηση, δεν θα σας πάρω εκεί μαζί, γιατί δεν έχει να δείτε και κάτι. Και επιστρέφοντας, θα έρθω να πάρω τον Αλέξανδρο. Να πάμε σε event, σε ένα πάρα πολύ ωραίο event στο κέντρο της Αθήνας και μετά, επιστρέφοντας, θα πάμε στο mall, όπου ο Αλέξανδρος θα παρακολουθήσει τα Minion στο σινεμά. Θα είναι η πρώτη μέρα που θα μπει σε αίθουσα του κινηματογράφου και έτσι θέλω πολύ να ζήσω και αυτή την εμπειρία, να δω πώς θα είναι, αν θα του αρέσει. Εγώ υπολογίζω ότι θα καθίσει κανένα μισά ώρα και μετά θα βγούμε, αλλά okay, όσο καθίσει δεν πειράζει. Και θα σας πάρουμε μαζί, έχω ανοίξει και κάποια πάρα πολύ ωραία PR πακέτα που έχουν έρθει έξω να δείτε τι νέο κυκλοφορεί. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά παρέα σήμερα εδώ μαζί. Για την ώρα σας αφήνω να πάω να ετοιμαστώ και τα λέμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είμαι εδώ στη γωνίτσα μου. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά ταλαιπωρημένος, αυτή τη στιγμή έχει στα μάτια του δάκρυα. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να τον βάζω να κοιμάται τα μεσημέρια ή όχι. Γιατί, ας πούμε, χθες τον έβαλα για να κοιμηθεί στις 8.30. Κοιμήθηκε 9 παρα 5 τον πήρε ο ύπνος. Και 9 παρα 5, από τις 9 παρα 5 τον ξύπνησα εγώ 8.30 το πρωί. Και δεν ξύπναγε εύκολα. Παρόλο που κοιμήθηκε αρκετές ώρες, δεν ξύπναγε εύκολα. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, αν θα πρέπει να του δώσω τον μεσημεριανό του ύπνο και να κοιμάται λίγο αργότερα το βράδυ. Δεν ξέρω, πραγματικά θα το βρούμε. Τώρα είμαστε ακόμα σε ένα πολύ περίεργο στάδιο, που ακόμα κι εγώ δεν έχω βρει τα πατήματά μου. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Αλλά είναι και πολύ στεναχωρημένος τώρα, είναι και κουρασμένος. Θα κοιμηθεί τώρα στο αυτοκίνητο μέχρι να πάμε στο event της Benefit, δεν υπάρχει περίπτωση, θα έχει κοιμηθεί. Απλά είναι και στεναχωρημένος, γιατί με το που γυρίσαμε από το σχολείο βρήκε εδώ τα ξαδέρφια του και τα ξαδέρφια του τώρα έφυγαν και έχει στεναχωρηθεί. Τέλος πάντων, ελάτε να σας δείξω τα πακετάκια που μου ήρθανε. Μου ήρθανε δύο κουτιά με χρωμοπαγίδες, το ένα έχει 30 φύλλα και το άλλο 15. Είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν χρησιμοποιώ, αλλά θα δω τώρα αν με βολέψει, θα το χρησιμοποιήσω. Μου ήρθε ένα τέλειο καλάθι, το οποίο και θα κρατήσω και θα σας πω για ποιον λόγο θα το κρατήσω. Έχει μέσα δύο dry shampoo από Batiste και είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ που έχω πολύ λιπαρά μαλλιά το χρησιμοποιώ. Και τι γίνεται τώρα. Στο κλιμακοστάσιο έξω έχω κάποια βασικά πράγματα τα οποία μπορεί να χρειαστώ τελευταία στιγμή να τα έχω ξεχάσει. Δηλαδή έχω 2-3 αρώματα. Τα αρώματα βασικά βγήκαν εκτός του σπιτιού από τότε που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος και επειδή ήταν πολύ μικρός και δεν ήθελα να του μυρίζουν έτσι αρώματα, τα είχαμε βγάλει τα αρώματα μας έξω και κάποια από αυτά έμειναν έξω και κάποιες φορές που ξεχνάω να βάλω μέσα το σπίτι άρωμα βάζω έξω.
Και τώρα έξω έχω εγώ κάποια αρώματά μας, έχω αντισηπτικά, έχω μάσκες, έχω μαντιλάκια, έχω τέτοια πράγματα. Και τώρα θέλω να βγάλω εκτός του σπιτιού το άρωμα του Αλέξανδρου, του βάζω αυτό το 0 Plus που είναι, δεν θυμάμαι ποιες εταιρείες, που μυρίζει πουδρίτσα, για να το βάζω πριν πάμε στο σχολείο. Και έχουμε και το σπρέι που είναι για να μην κολλήσουμε ψήρες. Του ξεκίνησα και αυτό. Οπότε αυτό το καλαθάκι θα είναι ότι πρέπει για να βάλω του Αλέξανδρου τα πράγματα. Θα του βάλω και μια χτενούλα εδώ και θα τα έχω έξω λίγο πριν φύγουμε να ψεκάζουμε μαλλιά και να... φεύγουμε. Λοιπόν, μετά μου ήρθε μία βαλίτσα από τα Sephora, όπου έχει μέσα έτσι διάφορες νέες κυκλοφορίες. Συγγνώμη για αυτό τώρα. Έχει ένα νεσεσεράκι από Benefit, όπου έχει μέσα μία μάσκαρα και ένα eyeliner, πάρα πολύ ωραία. Βλέπω έχει διάφορα πραγματάκια, έχει ένα κουτάκι από Pixi, έχει ice roller από Sephora, αυτό θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, έχω ακούσει ότι κάνει δουλίτσα. Έχει και από Dr. Yard, έχει Mario Badescu κάποιο προϊόν, έχει από Youth to the People, πολύ αγαπημένη μου εταιρεία, Sephora, νομίζω καθαριστικό είναι, ναι. Και θέλω να σας δείξω ότι είναι και λίγο μέσα στο κλίμα της ημέρας το πακέτο της Lancôme, διότι είναι μέσα σε αυτό εδώ το κουτί, ανοίγεις και έχει μέσα, αχ παιδιά μου σιχομυρίζει, popcorn, καραμέλες λογικά είναι, και έχει το αγαπημένο μου άρωμα από Lancôme, παιδιά, κοιτάξτε είναι από εδώ, και στο έχει και σε travel size μαζί, δείτε. Travel size, πιο μακρόστονο και ένα μικρούλι εδώ κάτω, να το βλέπετε. Καλά, μοσχομυρίζει ο τόπος όλος. Και αυτό ήταν από Lancôme. Και επίσης θέλω να σας δείξω μια πάρα πολύ ωραία σειρά που μου ήρθε από Κονταλή, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, που είναι για επιδερμίδες με τάση ακμής. Για εμένα. Πολύ ωραία, θα την ξεκινήσω σήμερα κιόλας, παιδιά, να τη χρησιμοποιώ. Θα τη βάλω σήμερα κιόλας, έχει απ' όλα. Έχει και λοσιόν, έχει και μάσκα, έχει και κρεμούλες. Κοιτάξτε εδώ, και λέει ότι αφήνει μάτ αποτέλεσμα. Αλεξανδράκο μου. Αλέξανδρε, μη κοιμάσαι αγάπη μου, θα πάμε στα Minions σε λιγάκι. Θα πάμε στα Minions αγάπη μου, μη κοιμάσαι. Αυτό δεν είναι καλό καθόλου. Να πάμε στα Minions. Αυτό δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου καλό. Με βλέπετε προβληματισμένη αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. Τον Αλέξανδρο τον πήρε ο ύπνος για τα καλά στον καναπέ αυτή τη στιγμή. Ξάπλωσε. Είναι η δεύτερη φορά αυτά τα 2,5 χρόνια που τον Αλέξανδρο τον παίρνει ο ύπνος έτσι. Συνήθως θέλει να είναι στο κρεβάτι, δεν κοιμάται έτσι. Άρα σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ κουρασμένος. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να επιστρέψει ο μεσημεριανός μας ύπνος, έστω για μία ώρα, όχι αυτό το 3 ώρα που κάνει. Όλοι ξέρω ότι θέλει τα μεσημεριανά να κοιμάται 3 ώρες. Έστω για αυτή τη μία ώρα, για να κοιμάται λίγο πιο εύκολα το βράδυ και να μπορεί να ξυπνάει πιο εύκολα το πρωί. Θα το βρούμε. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο και πραγματικά και εγώ δεν έχω βρει ακόμα τα πατήματά μου και το τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου προτείνετε εσείς τι κάνατε με τον ύπνο. Τι θα κάνω τώρα, νομίζω πως το event της Benefit τελικά θα το χάσω και δεν θα καταφέρω να πάω, θα δείξει. Περιμένω τώρα να περάσουν 10 λεπτάκια, να τον ξυπνήσω, να προσπαθήσω να τον ξυπνήσω, να δω μήπως είναι ευδιάθετος για να πάμε, διαφορετικά δεν θα τον αφήσω να κοιμηθεί. Λοιπόν, εγώ αυτό εδώ το σετάκι τώρα έλεγα να φορέσω στο event της Benefit, δείτε τι ωραίο που είναι, εν τω μεταξύ τώρα πέφτει ο ήλιος κόντρα και δεν φαίνεται το χρώμα του καθόλου, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Καμία σχέση με αυτό που βλέπετε. Τέλος πάντων, δείτε τι ωραία που κάνει και το άνοιγμα κάτω. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν ξέρει με τίποτα. Φουντήθηκα, πάω να δοκιμάσω άλλη μία φορά. Να του το ξαναπώ. Αν δω ότι δεν ξυπνάει, θα μείνουμε τελικά στο σπίτι. Τι ψάχνεις καλέ. Λοιπόν, τελικά αυτό είναι το outfit. Σήμερα απλά άλλαξα μπλουζάκι γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή έξω. Ενώ το πρωί έχει δροσιά, δηλαδή το πηγαίνουμε παιδικό, χρειαζόμαστε και μια ζακετούλα. Τώρα νιώθω καύσωνο, οπότε έβαλα κοντό. Και έβαλα αυτό το αγαπημένο μου παντελόνι. Πάρα πολύ αγαπημένο. Αλέξανδρε, πάμε για Minions. Ναι,
Αφού χάσαμε το Events Benefit, πάμε τουλάχιστον στο Dominions. Αυτό σηκώθηκε. Είμαι έξω από το mall και γίνεται της κακομοίρας. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η κίνηση που έχει γύρω από το mall αυτή τη στιγμή πραγματικά θυμίζει Χριστούγεννα. Όσοι έρχεστε Χριστούγεννα στο mall, θα ξέρετε γιατί πράγμα σας μιλάω. Γιατί είναι εδώ όλα μαζεμένα. Mall, Avenue, Golden. Είναι πραγματικά όλα μαζεμένα και γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά τις ημέρες των γιορτών και ειδικά των Χριστουγέννων. Και πραγματικά η κίνηση θυμίζει ακριβώς εκείνες τις ημέρες. Και αυτό λίγο έτσι με προβληματίζει, δεν θα σας πω ψέματα, για το τι θα αντικρίσω μέσα στο mall. Τι της λες της κυρίας που μας πήρε τη θέση, γιατί πήρες τη θέση της μαμάς μου? Είναι μια θέση στο mall, μέσα στο πάρκινγκ, που τη λέω η θέση μου, γιατί πραγματικά πάντα θα βρω θέση σε αυτή. Και είναι και θέση που μπαίνει μόνο ένα αυτοκίνητο και με βολεύει για να μπορώ να βγάζω και το καρότσι και τον Αλέξανδρο και αυτά. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που την βρήκα πιασμένη. Και λέω: δεν το πιστεύω, μου πήραν τη θέση μου. Και ο Αλέξανδρος καθόταν και έλεγε τα δικά του και στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, φτάσαμε, τα καταφέραμε. Τώρα περιμένουμε λίγο τη φίλη μας τη Μάρη να έρθει. Γιατί μένει αρκετά μακριά. Οπότε θα περιμένουμε λιγάκι. Και έχω φέρει τον Αλέξανδρο μπροστά που είναι η αγαπημένη του θέση. Να κάθεται έτσι λίγο εδώ να ασχολείται με τα κουμπιά και αυτά. Και οπότε είμαι σταματημένη, τον φέρνω λίγο μπροστά να κάθεται, να χαζεύει. Να λέμε τα κουμπάκια, τι κάνει το κάθε κουμπάκι. Αυτό δεν πατιέται, αγάπη μου, είπαμε. Μόνο αυτά τα δύο πατιούνται. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε την ταινία. Και αν μας αρέσει και είναι ωραία, που θα είναι ωραία λογικά, θα σας το πω άμα είναι να πάτε και στα παιδάκια σας. Για να δώσουμε χεράκι. Πάμε. Να δούμε Minions. Μέσα από το αυτοκίνητο και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από την την αντίδραση του Αλέξανδρου μέσα στο σινεμά. Του άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκε και έκατσε κανονικά, είδαμε όλο το έργο, αν και χάσαμε, πρέπει να χάσαμε τα πρώτα 5-10 λεπτά γιατί γινόταν εκεί στα popcorn και σε αυτά ο χαμός. Φανταστείτε, αρήγγυλα μέσω της σελίδας τους για να πάω από το ταμείο που είναι για ηλεκτρονικές αγορές για να πάρουμε πιο γρήγορα. Γινότανε παιδιά στο ταμείο, δεν φαντάζεστε, εκεί στα popcorn, χαμός. Πάρα πολύ ωραίο ήτανε, σας το προτείνω έτσι να πάτε να το δείτε. Διασκέδασε ο Αλέξανδρος πάρα πολύ και εγώ, ήτανε ωραίο, δηλαδή μπορεί και ο σύνοδος να το δει έτσι ευχάριστα και ήταν και παρέες που ήταν παιδιά γυμνασίου, λυκείου, δηλαδή δεν ήταν μόνο γονείς με παιδιά μέσα στην αίθουσα. Οπότε εγώ σας το προτείνω έτσι να πάτε να το δείτε, αν θέλετε έτσι να κάνετε μια, πώς να το πω, μια έξοδο. Αυτά, και τώρα πάμε να βγούμε από το mall, αλλά δεν θέλω να βγω από εδώ, θέλω να βγω από εδώ, ωραία. Και, ωραία. Και αυτά, και η κόρη της φίλης μου, της Μάρης, κάθισε και το είδε όλο το έργο και εκείνη. Τώρα προς το τέλος είχαν αρχίσει λίγο να σηκώνονται, θα μου δώσει το εισιτήριο, για να δώσουμε το εισιτήριο να το βάλουμε στο μηχάνημα. Εδώ στο γνωστό το σημείο, όμως αυτή τη φορά δεν είμαι με κλειστή πόρτα, χαμηλωμένα φώτα και κεράκια, όπως συνηθίζω και μου αρέσει να κάνω. Γιατί είναι τώρα αργήσαμε και να κοιμηθούμε λόγω του ότι πήγαμε στο κινηματογράφο και ο Αλέξανδρος έχει κολλήσει απίστευτα με ένα αυτοκινητάκι που του πήρε η μαμά μου σήμερα. Του πήρε ένα στενοφόρο, αγάπη μου. Ναι. Του πήρε η μαμά μου, έλα. Ναι. Ναι, μαμά. Είμαστε στη φάση που λέει η μαμά, του λες ναι και σου ξαναλέει η μαμά. Του λες ορίστε, του λες παρακαλώ, του λες αγάπη μου. Τίποτα, καμιά διαφορά. Ήθελα να σας πω ότι... Τι ήθελα να σας πω, σάμπος και θυμάμαι τι ήθελα να σας πω, δεν θυμάμαι τι έλεγα πριν. Τέλος πάντων, θα καθίσω εγώ τώρα εδώ να χρησιμοποιήσω τη σειρά της Κονταλή που είναι για πρόσωπα με τάση ακμής γιατί, και θα τη χρησιμοποιήσω μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε νέο βίντεο. Θα τη χρησιμοποιήσω μέχρι και το επόμενο βίντεο για να σας
να αποκτήσω έτσι μια γνώμη και να σας πω. Γιατί έγινε χαμός στο Instagram, με ρωτήσατε πάρα πολλές για αυτή τη σειρά να σας πω τη γνώμη μου, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει, οπότε θα τη χρησιμοποιώ όλη αυτή την εβδομάδα καθημερινά και σωστά για να μπορέσω να σας πω τη γνώμη μου. Αυτά, θα σας πω για, δεν θα πω καληνύχτα, για μένα είναι βράδυ, δηλαδή θα σας πω καληνύχτα, γιατί μπορεί να το βλέπετε το βίντεο αυτό μέρα εσείς, αλλά θέλω να σας πω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή που σας έλεγα και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει, είναι θέμα που έχω παρακολουθήσει και από άλλες κοπέλες που έχουν κάνει είτε εδώ Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είναι ένα θέμα που πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ και σας αρέσει και το παρακολουθείτε. Και ναι, έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα στο μυαλό μου σαν αλλαγή. Την είχα πολύ παλιότερα, μου είχε φύγει και τώρα μου ξαναήρθε αυτή η αλλαγή στο μυαλό. Και το πήρα με απόφαση πάρα πολύ έτσι απότομα και ξαφνικά. Ορίστε. Τι. Ναι, δεν ανοίγει αγάπη μου, το είπαμε, δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Δεν ανοίγει αγάπη μου και να έρθεις εδώ δεν μπορώ να την ανοίξω αυτή την πόρτα του ασθενοφόρου. Έλα να σου δείξω ότι δεν ανοίγει, έλα να δεις, δεν έχει πόρτα αυτό το ασθενοφόρο πίσω. Έχει μόνο πόρτα στα πλάγια, αγάπη μου, κοίτα. Ανοίγει αυτή η πόρτα και αυτή, κοίτα. Αλλά αυτή πίσω η πόρτα, κοίτα, δεν ανοίγει. Κοίτα, ό,τι και να κάνουμε, αγάπη μου, δεν ανοίγει. Λοιπόν, αυτά από εμάς, θα σας αφήσουμε με μια μικρή κλάψα εδώ πέρα που δεν ανοίγει αυτή η πόρτα από το ασθενοφόρο. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να πιστεύω.